Καλησπέρα παιδιά, πάμε να δούμε λίγο τι έκανα και στο δεύτερο account στους 5 πρώτους αγώνες των Division Rivals. Τώρα βλέπουμε την ομάδα με τον Φέλιξ και τον Άσπας μπροστά, ο Λοζάνο δεξιά κτλ. Όσον αφορά το ping, είναι πολύ καλύτερο φυσικά από πέρσι, φαντάζομαι σε όλους. Πέρσι είχα περίπου 50 με 60, καμιά φορά και 70. Τώρα είναι από 20 έως 30 περίπου. Εδώ η ομάδα του αντιπάλου, αρκετά καλή ομάδα. Και η επίθεση και τον Άρνολ έχει, γενικότερα έχει μια σχετικά καλή ομάδα για αυτή την περίοδο. Κλασική επίθεση από τα πλάγια, το κλασικό auto-block, αλλά μετά στάθηκα τυχερός και σκόραρα με τον Άσπας. Εδώ το shoot στην κλειστή γωνία δεν μπαίνει, παρόμοια πράγματα με αυτά που είδαμε και χθες, δηλαδή επιθέσεις από τα πλάγια, τα shoot στην κλειστή γωνία δεν μπαίνουν, εδώ πέρα θα χαθείς το goal στην κλειστή γωνία. Πάλι η επίθεση από τα πλάγια, 1-2. Και εδώ πέρα άλλο ένα κλασικό σύμπτωμα. Πολλές φορές στο τέτα-τέτα καθυστερεί ο θετικός και ο τερματοφύλακας τον προλαβαίνει. Εδώ πέρα δεν μπόρεσα με την πρώτη, προσπαθώ με τη δεύτερη και δεν γίνεται δυνατό το σουτ. Άλλο ένα σύμπτωμα, ας το πούμε έτσι, είναι και αυτό, που πολλές φορές νομίζουμε ότι θα σουτάρει δυνατά ο παίχτης, αλλά δεν σουτάρει δυνατά, θέλει να περιμένουμε πολύ λίγο, μάλλον να περιμένουμε λίγο ακόμα για να σιγουρέψουμε τη δύναμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ισοφάρισε με κόντρες που και αυτές είναι πολύ συχνές μέσα στην περιοχή, εκεί πέρα να χρειάζεται ένα δυνατό CB για να κερδίσει την κόντρα. Εγώ τώρα δεν είχα κάποιο CB δυνατό και κορυφαία σε κλάσεις. Η υπομονή στο παιχνίδι και το passing game μέχρι να ανοίξει η αντίπαλη άμυνα, άλλο ένα στοιχείο το οποίο μετράει πάρα πολύ. Εδώ παράλληλο ποδόσφαιρο και 1-2, κλασικό ποδόσφαιρο για το FIFA 21. Κατάφερα τώρα να καλύψω έστω και δύσκολα το χώρο και να τον πιέσω τον επιθετικό που πήγε να σουτάρει. Εδώ γυρίζει, πάλι σουτ με τη μία, αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, τα σουτ με τη μία πολλές φορές δεν τα κάνει πολύ καλά. Γενικότερα είδαμε 5-6 πραγματάκια τα οποία κυριαρχούν στο φετινό παιχνίδι. Εδώ παραλίγο να ξεφύγει αντίπαλος, κατάφερα να γυρίσω και να τον κλέψω. Και εδώ, γενικότερα μετράει πάρα πολύ το pace των αμυντικών. Γενικότερα το pace το παιχνίδι, απλά χρειάζεται pace ακόμα, ας πούμε, και σε θέση του CB. Ήδη από την αρχή του παιχνιδιού χρειάζεται πολύ pace για να ανταπεξέλθει κανένας. Πάλι σου στην κλειστή γωνία δεν θα μπει. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε ως ένα βαθμό αυτό το είδος του σουτ, εκτός και αν είναι σίγουρο ότι θα μπει. Πρέπει απλά να σιγουρεύουμε, δεν είναι σουτάρουμε σε κάθε περίπτωση. Εδώ το δεύτερο παιχνίδι με ο Μπαμεγιάνγκ, Ντιπέι, τον Καντονά σε off chemistry, Arnold, αρκετά καλούς παίχτες. Κίνηση στον κενό χώρο από πίσω, σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Φέλιξ. Εδώ κακό μαρκάρισμα. Τραγικό λάθος στην άμυνα, αν και από ό,τι θυμάμαι δεν τον έκανα πάσα σε εκείνο το σημείο.
Εδώ το autoblock. Υπομονή και 2-0 με τον Σον, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού μαζί με τον Φέληξ. Εδώ πέρα μια κλασική σέντρα, άλλο ένα στοιχείο που θα το... ένα τρόπος παιχνιδιού που κυριαρχεί, με μια σέντρα δυνατή από τα πλάγια. Πάλι το autoblock. Γενικά τα CB μεγάλης κλάσης θα τα κάνουν αυτά τα autoblock, ακόμα και λιγότερο καλή αμυντική, αλλά κυρίως η κορυφαία αμυντική σίγουρα θα κάνουν αρκετά autoblock. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό του φετινού FIFA είναι ότι οι ακριβοί παίχτες πραγματικά αξίζουν τα coins τους σε σύγκριση με το FIFA 20 που πολλές φορές απογοήτευαν. Εδώ πέρα η ακριβή αμυντική και επιθετική και μέση γενικότερα, από ό,τι είδα στα πρώτα παιχνίδια, στην πρώτη εμπειρία που έχω στο FIFA 21, αξίζουν τα coins τους. Αυτή τη φορά μπήκε το σουτ στην κλειστή γωνία, επειδή όταν το αφύλακας δεν ήταν τόσο κοντά στο δοκάρι και ήταν και πολύ καλό το σουτ και δυνατό, οπότε χρειάζεται να το σιγουρέψουμε. Πάλι στην κλειστή γωνία. Μερικές φορές μπαίνουν όπως βλέπουμε, αλλά όχι τόσο συχνά όσο πέρυσι. Εντάξει, εδώ πέρα το σκορ έχει ξεφύγει. Έχουν αρχίσει να σκοράρουν και παίχτες που δεν σκοράρουν συνήθως, τα CM που έχω. Άλλο ένα γκολ εδώ πέρα με τον Σον, ο οποίος έβαζε σκόρερε κατά ρηπάς σε αυτό το παιχνίδι και γενικότερα στα 5 παιχνίδια που έπαιξα. Και πάμε στον επόμενο αγώνα, Γουίλιαμ. Γενικότερα δεν έχει και τόσο καλή ομάδα, οι προηγούμενες ήταν καλύτερες. Για να δούμε και σε αυτό το παιχνίδι, πάλι επίθεση από τα πλάγια. Συγκλίνω από τα πλάγια, η πάση στο πέναλτι, κλασική, αλλά δεν μπαίνει το γκολ στην κλειστή γωνία. Στα κόρνερ έχω συνηθίσει από το FIFA 20 να τα κάνω με πάσα, αν και θα δοκιμάσω από εδώ και πέρα και απευθείας από τον να εκτελώ corner, γιατί είναι πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με πέρυσι. Εδώ πάλι με επιμονή, αλλά το σούτ σε κλειστή γωνία βγήκε έξω, βιάστηκα και εγώ, έπρεπε να το σιγουρέψω. Αυτό είναι το σημαντικό, να σιγουρεύουμε το goal. Οι παίχτες κάνουν πάρα πολλές κινήσεις και πολύ καλές, και πολλές φορές έχουμε το χρόνο να σιγουρεύουμε τον γκολ. Οι άμυνες μερικές φορές παίζουν χειρότερα από το FIFA 20, οπότε όταν είμαστε στην επίθεση αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία και να σιγουρέψουμε τον γκολ. Δεν θέλει βιαστική κίνηση, γιατί τα βιαστικά του σούτ δεν τα κάνει καλά. Θέλει να περιμένουμε λίγο παραπάνω από το 20, από το FIFA 20 στα σούτ, να σιγουρέψουμε το γκολ, καλό κοντρόλ, να τη στρώσει ο παίχτης στον εαυτό του καλά μπροστά, λίγο πριν σουτάρει, και μετά είναι σχεδόν σίγουρο το γκολ. Και εδώ πέρα θα τύχουμε ενάντια στον Ρονάλντο Ναζάριο, τον Μπέις. Ο αντίπαλος δηλαδή έχει την κάρτα αυτή. Εδώ πέρα το 1-2 και ο Ναζάρο θα το χάσει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το pace που έχει ο Ναζάριο. Πραγματικά περνούσε πολύ εύκολα με το pace του. Μία φάση ήταν αυτή που είδαμε πριν από λίγο που έχασε τελικά τον goal. Βέβαια το weak foot τον πρόδωσε το 4. Φαίνεται η διαφορά σε σύγκριση με το 5 που έχει η middle και η prime. Εδώ αντεπίθεσα τα πλάγια και θα δώσει πέναντι. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό είναι ότι πολλές φορές δίνει πέναντι χωρίς να πέσει ο επιθετικός κάτω. Και εδώ πέναντι θα το εκτελέσει ο Ναζάριο, ο οποίος θα το χάσει και αυτό το γκολ. Βέβαια εδώ πέρα εντάξει δεν είναι θέμα παίχτη, είναι θέμα του χειριστή. Και δεν είναι θέμα τύχης περισσότερο τα πέναντι. Εδώ πολύ καλό σουτ από διαγώνια θέση, αλλά δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Εδώ κλασική επίθεση με το 1-2, γυρίζω, σουτάρω στην κλειστή γωνία, αλλά θα το πιάσει. Και εδώ είναι η φάση με τον Ναζάριο, κοιτάξτε το pace που έχει. Με έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση. Και η πάσα καλή στο πέναλτι. Και το σουτ καλό μετά με τη μία από τον Άλεξ Τεξέιρα. Τεξέιρα, ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Εδώ για λίγο θα προλάβω, θα κάνω το λάθος στη συνέχεια, αλλά και πάλι θα σώσω. Πάντως, εάν ισχύει όντως αυτό το ότι το πέση του Ναζάριου είναι καλύτερο από ότι πέρυσι, θα είναι πολύ θετικό, γιατί πέρυσι in-game δεν είχε τόσο πολύ pace και agility. Βέβαια αυτή είναι, και είναι η κάρτα, η base έχει λίγο διαφορετικό σωματότυπο, πιο λεπτό σε σύγκριση με την middle, αλλά και η middle έχει διαφορά σε σύγκριση με την prime στο σωματότυπο. Βέβαια πέρυσι δεν έκαναν τη διαφορά, γενικότερα δεν ήταν η χρονιά του Ναζάριο. Φέτος νομίζω ότι θα ταιριάσει περισσότερο στο μέτρο του παιχνιδιού. Εδώ πέρα, εντωμεταξύ, εγώ έχω ξεφύγει στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, ο αντίπαλος θα μειώσει. Χαρακτηριστική ήταν η κίνηση του παίχτη από πίσω που σκόραρε. Εδώ και πάλι βλέπουμε, δεν το σιγούρεψα το γκολ. Είχα δύο ευκαιρίες. Πήγα να κάνω βιαστικό σουτ ενώ θα μπορούσα να κάνω μια προσποίηση και να σιγουρέψω λίγο περισσότερο το γκολ. Αυτό χρειάζεται, όπως είπαμε και πιο πριν. Και εδώ σουτ με τη μία από τα πλάγια, φοβερό γκολ. Παρόλο που δεν είναι τόσο καλά φετινά σουτ από το πλάι. Συγγνώμη, τα σουτ με τη μία. Και ειδικά από πλάγια θέση, μπήκε. Εδώ πέρα θα ήταν, για πολύ λίγο ήταν offside ο αντίπαλος και γλιτώνω πραγματικά σε αυτή τη φάση. Και λίγο μετά, εν τω μεταξύ εδώ πέρα θα χάσω άλλη μια ευκαιρία. Και τελικά μπαίνει αυτό το goal. Με κάθε την πάσα, οι οποίες και αυτές λειτουργούν υπό προπροθέσεις. Βέβαια ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι με επίθεση από τα πλάγια, αλλά είναι τόσο καλές επιθέσεις φέτος, τουλάχιστον με οι κινήσεις που κάνουν οι παίχτες που δεν ελέγχουμε, που έχουμε αρκετές επιλογές. Ειδικά όταν το pace των αμυντικών δεν είναι μεγάλο και οι κινήσεις των επιθετικών είναι αυτές που βλέπουμε, υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για να μπει το goal. Προηγουμένως πάλι δεν σιγούρεψα το goal, ενώ χρειαζόταν να περιμένω λίγο, γιατί συνήθως όταν με τις κινήσεις που κάνω επιθετικής πάμε την άμυνα και έχουμε χρόνο να το σιγούρεψουμε το goal. Δεν το σιγούρεψα και το έχασα, εδώ πέρα το σιγούρεψα περισσότερο. Εδώ έκανα ένα μεγάλο λάθος, δεν έδωσα την μπάλα σωστά και γρήγορα, αλλά ο αντίπαλος θα χάσει τον γκολ. Και πάλι εδώ πέρα πολλές κόντερ χρειάζονται οι αμυντικοί στο FIFA 20, επειδή είναι αρκετά δύσκολη άμυνα, χρειάζεται να τα έχουν όλα ουσιαστικά, να έχουν και pace και defending και physical, δηλαδή αν έχουν μία δυναμία την εκμεταλλεύεται ο αντίπαλος, ειδικά αν έχει και καλούς επιθετικούς. Και επειδή φέτος μπήκαν περισσότερα FIFA points από ποτέ, οι ομάδες θα είναι πολύ καλές
Και κυρίως οι αντίπαλοι θα δίνουν λεφτά στην επίθεση, οπότε οι άμυνές μας θα ζοριστούν. Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από τους αμυντικούς να είναι καλοί σε όλα τα στατιστικά. Και φυσικά πάνω απ' όλα πρέπει κάποιος να μάθει την νέου τύπου άμυνα του FA 21. Εδώ πέρα πριν στην αρχή έπαιξα πολύ σωστά με τις προσποιήσεις, αλλά δεν έκανε το ιδανικό σουτ. Εδώ πέρα κάθε πάσα στον Φέλιξ. Προσποίηση με fake shoot που παραλίγο να πιάσει. Μάλλον έπιασε, απλά ο αμυντικός με έκλεψε, αλλά ήρθε από πίσω ο δεύτερος επιθετικός, ο Άσπας, και σκόραρε. Εδώ πέρα ένα κλασικό λάθος που έκανα και το εκμεταλλεύτηκε ο Καντονά, ή μάλλον ο αντίπαλος που ήλεγχε τον Καντονά. Έβγαλα το CB από τη θέση του, το CB που μάρκαρε τον μοναδικό επιθετικό που αποτελούσε πηγή κινδύνου. Ο Σον προηγουμένως είδαμε ότι έχασε ένα συρτό σουτ. Από μόνος του τα έκανε αυτά τα συρτά σουτ. Δεν τα έκανα εγώ. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να σουτάρει. Έκανε αρκετά συρτά σουτ στα παιχνίδια που έπαιξα. Γενικότερα μου άφησε θετικές εντυπώσεις. Απλά έχασε κάποια γκολ τα οποία θα περίμενα να τα βάλει. Παρά τα αυτά βέβαια και τα γκολ που έβαλε ήταν πάρα πολλά. Εδώ πάλι ο Σον. Ειδικά κοντά στην περιοχή ο Σον είναι κίνδυνος θάνατος. Ξεκινάει από θέση LM, αλλά στο αρχικό σύστημα, αλλά καλύτερα είναι να το χρησιμοποιούμε ή cam ή striker. Είναι πάρα πολύ καλός και στις δύο αυτές θέσεις. Εδώ πέρα θα χάσω το πέναλτι, αλλά το σκορ έχει ξεφύγει ούτως ή άλλως. Και εδώ άλλο ένα σούτ στην κλειστή γωνία από τον Σον και πάρε. Ο Σον πάλι σκοράρει. 7-1. Στην κλειστή γωνία πρέπει να το σιγουρέψουμε, να περιμένουμε λίγο παραπάνω, να βάλουμε περισσότερη δύναμη και τότε μπαίνει το γκολ. Οπότε τελειώνει και αυτό το παιχνίδι. Και συμπληρώνουμε έτσι τις 5 νίκες και στο δεύτερο account. Και πάμε να δούμε λίγο και τα στατιστικά του κάθε παίχτη, για να δούμε ποιος διέπρεψε. Φυσικά και στην άμυνα ο Μιλιτάο ήταν πολύ καλός. Εδώ ο Diego Aspas. Ο Φέλιξ, σίγουρα και αυτός πρωταγωνίστησε, και φυσικά πάνω απ' όλα ο Σον. Ο Λοζάνα από τα πλάγια, η κάρτα του ήταν αρκετά γρήγορος, αν και δεν ήταν τόσο καλός σαν καμ, σαν κεντρικό καμ. Σαν πλάγιο καμ όμως, και γενικά στα πλάγια η ταχύτητά του φαίνεται, ειδικά με το έντζιμ που το έβαλα. Αν είχε και 10 και εμείς θα ήταν ακόμη πιο γρήγορος.